Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που ήρθατε στην παρουσίαση αυτή. Είναι η τρίτη παρουσίαση σήμερα, δεν γίνεται. Το που μας είχαν γίνει πριν δύο εβδομάδες προηγούμενο, το προηγούμενο που είναι σχεδόν τρεις εβδομάδες. Τέσσερις. Συζητάμε για το Arduino, κυρίως σε ενσωματωμένα συστήματα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φτιάξουμε ενσωματωμένα συστήματα. Οι προηγούμενες παρουσιάσεις, γιατί ήταν πρόσωπα που δεν είχαν έρθει τις προηγούμενες, να πω λίγο τα πράγματα για τις προηγούμενες. Αν και υπάρχουν στο διαδίκτυο σηκωμένες οι παρουσιάσεις, στη σελίδα του Samusella, το building.gr, και μπορείτε να τις βρείτε εκεί πέρα. Στην πρώτη παρουσίαση είχαμε πει πολύ βασικά πράγματα, θεωρητικά κυρίως, ιστορική σημασία, πώς ξεκίνησε το Arduino, ποιο πανεπιστήμιο, το Ήμπρα, έτσι. Γιατί λέγεται Arduino, μελετήσαμε λίγο το hardware που σε ποιο επιγειονομική τι έχει πάνω. Είδαμε ότι έχει το μικρολεκτή σχεδόν όλα τα Arduino, όλες οι πλακέτες Arduino, όσοι έχουν βγει μέχρι στιγμής. Έχουν πάνω τον ATmega EDR, είναι ένας μικρολεκτής. Μελετήσαμε για τη flash memory, τη RAM του, την SRAM του, έτσι και την EEPROM που έχει πάνω. Είδαμε κάποια πράγματα στο software, πώς το προγραμματίζουμε, σε ποιο περιβάλλον. Μιλήσαμε ότι προγραμματίζεται με C και C++, εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιούμε όποιον το θέλουμε. Είδαμε κάποια πράγματα από βιβλιοθήκες, πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω μια βιβλιοθήκη για να ελέγξω ένα υπερηχητικό αισθητήρα που μετράει την απόσταση και ένα μοτεράκι, ας πούμε, σε ευρωκινητήρα, να το κουνήσω στα δεξιά. Μελετήσαμε κάποιες πλακέτες που υπάρχουν στο εμπόριο. Είδαμε κάποιες τελευταίες που είναι η Arduino Uno και Arduino Mega 256, είναι η flash memory που αυτό, 2560. Συνήθως να λέμε, ας πούμε, τη Mega 328, ενώ ότι έχει 32 kilobyte flash memory μέσα. 128, 16 kilobyte και πάει λέγοντας. Στην δεύτερη παρουσίαση ήταν κάποια πράγματα όσο φορά πιο πολύ στο software. Η πρώτη παρουσίαση είχε κλείσει έτσι. Μιλήσαμε θεωρητικά και είδαμε κάποια πράγματα, κάποια μικρά projects σε επίπεδο κώδικα. Πώς μπορώ να ελέγξω κάποιο συλλογινητήρα ή έναν υπέρυθρο αισθητήρα, ας πούμε, μπορώ να χρησιμοποιήσω κάποιο τηλεδιαστήριο για να κάνω κάποιες δουλειές. Η δεύτερη παρουσία, η παρουσίαση οπότε ξεκίνησε έτσι. Πήγαμε καθόλου σε software, είδαμε διάφορα project που είχαμε υλοποιήσει στο παρελθόν. Υπάρχουν σηκωμένα και στο διαδίκτυο. Μελετήσαμε και το κώδικα, πώς τι είναι ένα πρόγραμμα σε Arduino, ποιες είναι οι βασικές συναρτήσεις που υπάρχουν. Το ARM γενικά. Γιατί το Arduino είπαμε ότι είναι σε C και C++, αλλά έχουν φτιάξει πάρα πολλές συναρτήσεις. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πλατφόρμα έτσι. Γράψα αυτό το ακροδέκτη 5V, διάβασα τι τιμή έχει εδώ, περίμενε τόσο χρόνο. Αλλά η τρίτη παρουσίαση θα ξεκινήσει πολύ διαφορετικά. Δεν θα ξεκινήσει όπως έκλεισε, θα το διστρέψουμε εντελώς και θα πάμε λίγο περισσότερο στο hardware. Δεν θα συνεχίσουμε δηλαδή με το software. Θα δούμε λίγο πιο χαμηλά πώς δουλεύει το Arduino και κυρίως πώς μπορούμε να φτιάξουμε δικό μας Arduino πάνω στο Raspberry. Γιατί παίρνουμε μια πλατφόρμα Arduino αγοραστή, έχει τριάντα δολάρια, είχαμε πει περίπου. Αρκετά φτηνό, ας πούμε. Αλλά αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι πιο custom, έτσι, κάτι πολύ φθηνό ή κάτι πολύ συγκεκριμένο, καλό είναι να κολλοποιήσει το Raspberry, έτσι, αν και λειτουργικό είναι να το ετοιμάσει πάνω σε ένα πακέτο να το κολλήσει, να κολλήσει τα μέρα τα εξάρτημα. Θα το βγει πολύ φθηνό. Πόσο μπορείς να πάρεις κάτι εξάρτημα ξεχωριστά, μπορείς να το πεις στην αγορά το πιο φθηνό υλικό που μπορείς να βρεις στην περίοδο που υπάρχει και να υλοποιήσεις κάτι πολύ φθηνό, έτσι. Και πέρα από αυτό, δούμε και κάποια πράγματα πιο εξειδικευμένα για το bootloader που είχαμε αναφέρει, που είναι φορτωτής εγκίνησης μέσα στη flash memory που υπάρχει. Πώς μπορείς να προγραμματίσεις τον EVR πάνω σε αυτό το ανάπτυμα που κάνεις, έτσι το δέντρο σκάστο, πάνω στο raster. Βήμα-βήμα. Έτσι, εικόνα-εικόνα, τι προσθέτουμε στο υπάρχον κύκλωμα μέχρι να καταλήξουμε σε μια συμβατή πλατφόρμα, γιατί αυτό μπορεί να φτιάξουμε σε ένα συμβατό. Θα μπορεί να τρέξει ένα πρόγραμμα που θα έχουμε γράψει και για μια πλατφόρμα του Arduino που την αγοράσαμε. Έτσι. Ωραία. Όπως ανέφερε ο Μάρτιν της Γεωργίας Ιφτάτος, κάποια την προσωπευτική έτσι κλάδη μας όπως ασχολούμαι με αυτό που αναφέρονται. Πληροφορίες σχετικές για την κοινωνία, αν θέλετε να με ρωτήσετε, αρκετά έχουμε ρωτήσει πολλές φορές
στο email κυρίως για κάποια πράγματα και είναι πολύ χαρμοζευτό και το επιθυμούν σχολείται και ενδιαφέρον. Οπότε θα θέλω να καταλάβετε τι μετά στο διάλειμμα θα ρωτήσει τον εκπληκτός. Θα προχωρήσουμε την κοινωνική παρουσίαση. Ξεκινάμε βλέποντας πώς μπορούμε να χτίσουμε ένα Arduino πάνω στο Raster, έτσι. Το Arduino θα μην είναι μικρολεκτής. Είναι πλατφόρμα ολόκληρη που έχει πάνω αρκετά πράγματα και μας παρέχει εδώ να κάνουμε αυτό που είναι physical computing. Έτσι να προσθέτουμε στιχτήρες, να αλληλεπιδρούμε τον κόσμο, να κάνουμε να παίρνουμε αποφάσεις για κάποια πράγματα. Και έχει πάνω πάρα πολλά πράγματα. Συνήθως δεν είναι όλα, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι πολύ βασικά. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει πλατφόρμα Arduino αν δεν υπάρχει μικρολεκτής. Και αν δεν υπάρχει κρίσταλο, ας πούμε, που να χρονίζει τον μικρολεκτή, ας πούμε. Άρα τι χρειαζόμαστε. Δεν έχω βάλει τιμές για να δούμε τελικά πόσο θα κοστίσει αυτό το πράγμα. Είναι πιο φθηνό από το κοράκι, ας πούμε. Δεν έχω βάλει τιμές γιατί υπάρχουν πολλά σάρκα που παράγουν ηλεκτρονικό υλικό στο διαδίκτυο και όλα που μένουν λιγότερο από ό,τι θα ψάξετε εσείς στο διαδίκτυο. Ποιο είναι το πιο φθηνό, ας πούμε, και να κάνετε εσείς ένα. Πάντως είδα ότι ένας κανάλι που έφτιαξε με 14 δολάρια μόνο. Σίγουρα εγώ δεν αγόρασα ένα Raster, εντάξει. Το τι θα φορά ένα ηλεκτρονικό θα έχει οι αντιστάσεις, ας πούμε. Τα πιο βασικά έχουν τα κρίσταλα και τους μικρολεκτές, ας πούμε. Λογικά αυτό πρέπει να τα αγοράσει. Εκτός αν είναι κάποιος πολύ συγκεκριμένος και υπάρχει ήδη αυτά, έτσι. Δουλεύει ήδη. Άρα χρειαζόμαστε ένα Raster. Θα σας τα δείξω αργότερα και σε εικόνες, γιατί πιθανόν κάποιοι να μην λειτουργεί. Έτσι να έχουν και πολύ προγραμματικές ικανότητες. Και μάλιστα δεν έκανε τίποτα στην προηγούμενη μετακόμιση. Στην προηγούμενη παρουσίαση είχαν δύο που είχαν σχέση με app, ήταν καλλιτέχνες εδώ. Και λέω, τι δουλειά έχετε, ας πούμε, κάποιος έτσι. Λέει, όχι, λέει, εμείς στο Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών που είμαστε, έχουμε άλλο στο Πανεπιστήμιο, έχουμε λέει πτυχιακή εργασία πάνω στον Arduino. Με έκανε εντύπωση. Γιατί θέλει να βάλουμε αισθητήρες επάνω που βαράνε τον ήχο ή με κουμπάκια να λάβουν φώτα και να παίζουν ήχη. Με έκανε εντύπωση. Αρκετά. Οπότε θα δούμε και σε εικόνες για να βιώσουμε λίγο οπτικά. Γιατί μπορεί να μην ξέρει κάποιος σήμερα. Θα ξέρει τι. Ωραία. Πάρα έχουμε ένα Raster. Μεσαίο μεγέθους, όχι πολύ μικρό. Έτσι. Περί του πόσο. Γιατί είναι αρκετά ξαναδείγματα. Για 3,3 πόλη πεντάγοντα κυκλώματα κυρίως. Έτσι. Μερικά καλώδια AWG είναι αμερικάνικο κόντυπο αυτό. Τα καλωδιάκια είναι έτοιμα. Είναι χρωματιστά σε διαφορετικά μεγέθη, μικρά μεγάλα και έχουν έτοιμα πινάκια τα οποία τα βάζεις πάνω στο Raster. Και μηδενικές αντιστάσεις. Μηδενικές αντιστάσεις είναι αντιστάσεις κανονικές, των μηδένων. Αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως τώρα που είσαι αντίστοιχες των μηδένων. Χρησιμοποιούνται για απλά να κάνεις χαλωδιακή συνέχεια. Δηλαδή μπορεί να θες να ενώσεις δύο πινάκια, γιατί να βάζεις ένα καλώδιο, ας πούμε, και μόνο έτσι. Βάζεις μια αντίσταση και σε πλακέτες πάνω χρησιμοποιείται αυτό, ας πούμε. Όταν σα ενώσει δύο σημεία που είναι πολύ μικρή απόστασή του, βάζει μια αντιστασούλα εκεί πέρα, η οποία στην ουσία είναι καλώδιο. Αυτό δεν έχει αντίσταση, είναι μηδενό αντίσταση. Θέλουμε να ερευνηθεί τάσει, όπω είχαμε πει, το Arduino για να λειτουργήσει θέλει μια τάση από 7 βόλτ, θα το δούμε μετά, μέχρι 16 βόλτ. Όλο αυτό το κύκλωμα στο Raster είναι πεντάβολτ, εντάξει. Και τα περισσότερα ξαφνικά αισθητήρε ή οφόνε ή όλα αυτά τα ξαφνικά να τα λειτουργήσουν στο διαδίκτυο, λειτουργούν στα 5 βόλτ. Και από ό,τι βλέπω, προσπαθούν να τα κάνουν πιο κάτω, 3,3 βόλτ, όσο πετάει ο καιρό. Αυτό σου λεφτά γιατί δεν καταναλώνει πολύ ενέργεια αυτού του εξαρτήματο. Οπότε έχει μια συσκευή, α πούμε, μια παρφόρμα που θα φτιάξει, η οποία λειτουργεί με μια τάση από 7 μέχρι 12 τυπικά μηχανικά, μέχρι 16 παραπάνω, αλλά πιο πάνω πρέπει να το κάψει. Θα δούμε όλο αυτό. Και έχει ένα κύκλωμα στο Raster με εξαρτήματα άλλων τυπικά, α πούμε, τα οποία λειτουργούν 5 βόλτ ή 3,3 βόλτ. Χρειάζεται να ρυθμιστεί τάση, ένα UL, voltage regulator, μια συσκευή, η οποία παίρνει στην είσοδο μια τάση και εξάγει στην έξοδο μια τάση ικανοποιητική για να τροφοδοτήσει το κύκλωμα. Θα δούμε πώ γίνεται σεισμολογικά αυτό μαζί με κάποιου πυκνοτέ από σύνδεση του ενό κυκλώματο, που είναι έξω από το πλατφόρμα, και το εσωτερικό κύκλωμα. Θέλουμε διόδου, υποτίθεται φωτό, τα γνωστά LED, για να έχουν κάποια LED, α πούμε, η πλακέτα που είναι έχει πάνω LEDs. Αν υπάρχει κίνηση δεδομένων από τη Συριακή, ένα LED τα οποία είναι ενσωματωμένα embedded μέσα στην πλατφόρμα και πρόσφατα να προσβήνει, πέρα από τα εξωτερικά που μπορεί να έχει πάνω στο Raster και να τα συνδέει με καλώδια. Και έχει και LED το οποίο δείχνει απλά αν έχει ρεύμα ή πλακέτα. Μόλι και είναι ρεύμα, να βγει. Οπότε χρειαζόμαστε τουλάχιστον δύο διόδου και δύο αντιστάσει.
220 470 για να προστατέψουμε να μην κάψουν τα LED, γιατί ο μικρολεκτής AVR βγάζει 40 mAh που πάμε σε κάθε pin και καίει το LED, οπότε θέλουμε μια αντίσταση για να περιορίσουμε το ρεύμα που θα οδηγήσουμε για να μπορεί να ανάψει και να μην καεί. Αλλά 220 και 450 δεν είναι καλό. Πιο κάτω είναι λίγο όλο το κίνημα. Μπορεί να καεί η αντίσταση. Φέρνουμε μια αντίσταση με 1 κιλό, θα δούμε το δεξιμοπήρα και θα χρησιμοποιηθεί αυτή. Σαν προλάβω αντίσταση σε ένα κουμπάκι το οποίο θα ρισετάρει τον μικρολεκτή. Το αυτόματο είναι πάνω έχει ένα κουμπάκι reset, το οποίο μόλις το πατάμε, ξεκινάει το πρόγραμμα από την αρχή. Κάνει bootstrap από την αρχή το σύστημα. Θέλουμε κάποιου πυκνωτέ από σύνδεση, αυτό σε συνεργασία με τον ρυθμιστή τάση, θα δουλέψουμε σε εικόνε. Σημαντικό, ένα κρυσταλλικό καταναλωτή, ουσιαστικά τι είναι ο κρυσταλλικό καταναλωτή, είναι ένα εξάρτημα το οποίο πάει παντού. Τεχνολογικά αυτό πώ γίνεται, το πρώτο με τα σπιράλα, πάει και παντού στου οποίου στέλνει στο μικρολεκτή συνεχώ και ο μικρολεκτή είναι κάτι λειτουργεί τον Newman, έτσι. Έχει μονάδα ελέγχου μέσα, έχει κάποιο. Κάποιο εμπεριτόριο για τον όρο, όπως είναι και με μικροεπεξεργαστές στα PC. Είχαμε πει όμως και ποια διαφορά με το μικροεπεξεργαστή με τον ελεκτή, αλλά η εκτιμητική δεν αλλάζει, είναι ίδια. Οπότε χρειάζεται κάπως να χρονίζεται αυτό το πόσο μικροεπεξεργαστή για να εκδίδει την επόμενη δουλειά. Την επόμενη δουλειά όλα γίνονται συγχρονισμένα μέσα στο μικροεπεξεργαστή. Οπότε πρέπει κάποιος να παράγει τους σπασμούς. Στα 16 MHz με συμβάλλοντα τη λειτουργία του. Δύο πυκνωτές 22 πυκνοφαρά. Ένα κουμπάκι για το reset που είχαμε πει. Ο μικροεκτής, εμείς θα αναμελετήσουμε αυτούς τους τρεις, έτσι. Τον ATMEGA8, 163,5, 8 κιλομπάιτ, 16 κιλομπάιτ και 2 κιλομπάιτ. Φυσικά, στην ουσία θα φτιάξουμε συμβατές Arduino με Uno, Duo Dynamo, τη συνήθεια, Arduino Mega, είναι λίγο πιο πολύ προγραμματοποιήσεις, γίνεται όμως, δεν αλλάζει κάποια φιλοσοφία. Επέλεξα αυτό γιατί είναι και αυτές οι πλακέτες έχει περισσότερος κόσμος. Έτσι και εγώ με την Duo Dynamo ξεκινήσει το μοντέλο 2009 που έχει 28. Περισσότερος κόσμος δουλεύει σε αυτά. Δεν έχουν όλοι Arduino Mega, ας πούμε. Το Arduino Mega θα το πάρεις όταν θα κερδίσεις να κάνεις κάτι πιο πολύ προκέφαμε. Γιατί θα έχεις πολλά εξαρτήματα και θα έχεις πολλούς ακροδέκτες για σχεδές επάνω συσκευές. Αν θυμάμαι έχει 54 πολλαράκια, 56 πολλαράκια είναι πάρα πολύ. Το Arduino Dynamo έχει 13 πολλαράκια. Σημαντικό, πιθανό, δεν είναι σίγουρο, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ένα προγραμματιστή AVR. Αυτό εξαρτάται από κάποια πράγματα, θα το δούμε στη συνέχεια. Το προγραμματιστή AVR είναι μια συσκευή, η οποία τι κάνει, προγραμματίζει τον μικρολεκτή, βάζει το πρόγραμμα μέσα. Κάποιο σειριακό προσαρμογή για προγραμματιστή AVR, για να μας αποποιήσει λίγο τη ζωή, πώς θα συνδεδομολογήσουμε τον AVR Programmer με τον ATMEGA. Επίσης μια πλακέτα breakout για το πώς θα συνδέσουμε τη USB του υπολογιστή μας με τον μικρολεκτή, έτσι. Ο υπολογιστή έχει USB. Ο μικρολεκτής έχει SPI, αλλά δεν μπορεί να κολλήσουν αυτά απευθείας. Θέλει μια πλακέτα breakout, κάτι σαν ανάπτυξη φανταστικά. Δεν είναι ακριβώς όπως σαν ανάπτυξη, χρησιμοποιεί λίγο τα κυκλώματα. Ο οποίος τι κάνει, παίρνει το USB και βγάζει κάποια καλώδια FTDI και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συνεισμογήσουμε τον ATMEGA και να τον προγραμματίσουμε. Κάποιες ακτίδες που χρειαστεί να κολλήσουμε, ναι, όταν αγοράζουμε από το διαδίκτυο αυτές τις πλακέτες, συνήθως δεν έχονται solder, έτσι, έχονται χωρίς ακτίδες, οπότε κάποιο κολλητήρι, κάποιες ακτίδες για να κάνουμε αυτές τις κολλήσεις. Είναι σημαντικό, παίρνουμε ακτίδες εδώ. Και εννοείται το προγραμματιστικό περιβάλλον του Arduino, που το έχουμε δείξει ένα πρόγραμμα μέσα στο οποίο γράφω τον κώδικα, κάνω το compile, build, μπορώ να πάω εδώ πέρα, κατεβάζω τον πρόγραμμα μέσα. Θα το χρειαστούμε γιατί είναι ελάχιστο δουλειά, θα το δούμε στη συνέχεια. Πάμε να δούμε λίγο σε εικόνες αυτά τα εξαρτήματα πρώτα απ' όλα. Αυτό είναι το raster, έτσι. Για όσους το ξέρουν, συνδέουμε τάση και γύρωση από είτε από το Arduino από εξωτερική τροφοδοσία που θέλουμε να έχουμε. Ανεβάζουμε πάνω τα καρδάκια και έχουμε σε όλο το κύκλο να τάσει γης του να συνθέσουμε το κύκλο μάλλον σε πάνω. Έτσι για όσο να ξέρουμε. Τα καλωδιά και τα LWG πανέφερα είναι αυτά, είναι πάρα πολύ εύκριστα, απλά, μοναδιστά, μικρά, μεγάλα, είναι έτοιμα, έτοιμα, μπορείς να αγοράσεις. Και μπαίνουν πάνω στο ράντερ για να το δείσουμε.
επίση βράδια αυτά εδώ πέρα τα καλοδιάκια, τα οποία είναι. Αυτά είναι στην ουσία αυτά που έχουν σε πολύ αεροπορικά μεγέθη, από πολύ μικρά μέχρι πολύ μεγάλα, σε ευθεία, ας πούμε, να μην καμπυλώνουν. Τέλος πάντων, όπως είναι το ράστα, το καλό είναι να είναι ένα παράλληλο με το ράστα και όχι να κάνει καμπύλια, ας πούμε. Αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για αυτό τα διάκοπηλάκια και αντιστάσεις των μηδενών που είχαμε πει. Δεν είναι αντίστοιχες του μηδενών, έχει αυτή την πάντα, το χρηματικό κώδικα 0 στο κέντρο του μηδενών, που είναι το μαύρο σχέδιο. Που θα το κόψουμε και να το κολλήσουμε απευθείας πάνω. Για πολύ μικρές αποστάσεις που θέλουμε να συνδέσουμε έτσι. Εδώ είναι ο regulator, αυτός που θα μας μετατρέψει τα volt της μπαταρίας ή της εξωτερικής τροφοδοσίας σε 5 volt. Έτσι. Παίρνει την είσοδο και την βγάζει την έξοδο έτσι. Δεν δούμε πώς γίνεται. Το 88.05 χρειαζόμαστε εδώ πέρα να έχουμε. Και γύρω στα δούμε πώς σεισμολογείται. Εδώ είναι το LED. Αυτό είναι μια δίωδος. Μόλις άγει, φωτίζει. Έτσι. Έχει πολυκότητα. Συμπλή. Η άνοδος ή κάνοδος. Όταν είναι άνοδος έχει την ικανοποιητική τιμή. Άγει δίωδος και φωτίζει. Διαφορετικά δεν φωτίζει. Αν το πούμε και σε φυσικό επίπεδο. Πέρα βλέπετε διάφορα LED. Υπάρχουν και LED τα οποία έχουν περισσότερα φωταράκια, 4, και μπορείς να βγάλεις ό,τι χρώμα θες, να πεις RGB, ας πούμε. Ενώ αυτά παράγουν τα χρώματα που βλέπετε. Κάποιες άλλες αντιστάσεις που χρησιμοποιήσουμε, αυτή είναι 220 ohm. Εντάξει, εμείς είναι πυκνωτές, 10 μικροφαράτ. Έτσι είναι πυκνωτές και αυτοί έχουν πολυκότητα. Βλέπετε τα φωταράκια. Το ένα είναι μακρύτερο, έτσι η διάποση, η όποια ανάπτυξη του ΣΥΝ και κάτι, το μην είναι το λίγο το κόμμα, έτσι είναι και στα LED. Εδώ είναι το κουμπάκι, αυτά τα αναφέρονται ως tactile switches, έτσι. Μόλις τα πατάς, μόλις πατάς δεν το διακόπτει, αυτά εδώ μόνο δεν θα φυγλώνει. Και αν το αφήσεις είναι, δεν θα έχει πρόβλημα αυτό. Οπότε μπορείς να δεις, θα το φτιάξεις έτσι ώστε όπως το πατάς το αφήνεις και με πουλά βρίσκεις τους πότε θες να δημιουργεί. Να είναι ας πούμε normal off και normal off. Δηλαδή όταν το πατάω να στέλνει μηδέν volt. Όταν το αφήνω να στέλνει να είναι high. Αντίθετη λογική. Από ό,τι είχαμε κάνει στο software. Όπως το πατούσαμε και διαβάζαμε την τιμή του view. Δηλαδή αν είναι high, αν είναι πατημένο, μπορείς να είναι πάνω είναι low. Αν είναι μηδέν ας πούμε το πακέτο. Έχει να κάνει με το πώς συνδεσμολογούμε τα ποδάκια πάνω στο κύκλο. Εδώ κάτι σημαντικό. Καλό είναι όταν έχετε shift registers ή κυκλώματα ας πούμε, σε πακετάκια τέτοια, να μην τα βάζετε πάνω στο άστρο απευθείας γιατί βγαίνουν λίγο δύσκολα και μπορεί να σταυρώσει το ποδαράκι. Αν σταυρώσει το ποδαράκι πάνω σε καταπολιτές ολίσθησης ή κυκλώματα όπως είναι ο μικρολίτης που θα δούμε, είναι λίγο δύσκολο. Μπορείς να τα γελωθώσεις, αλλά δεν είναι κάτι καλύτερο. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε βάσεις, να βάλουμε πάνω με το δεκτή ή μικρότερες βάσεις για άλλα κυκλώματα και να βγάζουμε και να βάλουμε αυτό εδώ πέρα. Έτσι. Αυτό άμα βάλει κάτι δεν μας ενοχλεί. Θα χαλάσει όλο το ολοκλήρωμα μας. Ωραία. Λοιπόν, εδώ θέλω να δείξω κάτι το εξής. Εδώ είναι ένα έτοιμο module το οποίο έχει πάνω όλα αυτά που θα κάνουμε στο Raster χώρια εμείς. Τι έχει πάνω, το regulator, κάποιους πυκνωτές, ένα διακόπτη για να σαν on-off, έτσι άμα δίνει τάση στο κύκλο να γιώνει. Και μπορούμε να παίρνουμε την τάση από τον τοίχο, έτσι. Από το βόλε, πώς το λέει, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά είναι κάτι σαν αυτά τα τροφοδοτικά. Τροφοδοτικά, έτσι. Από τον τοίχο, να βάλεις πάνω εδώ πέρα και να φάσεις μετά από το... εδώ πέρα, να φάσεις το πεντάλο με λίγο μάτι. Είναι καλό, είναι πρακτικό, είναι υλοποιημένο. Βέβαια δεν είναι πιο ακριβό, εντάξει, γιατί το έχουν κάνει και αυτά που πολύ σε όλα. Αλλά θα δούμε πώς ένα ξεχωριστά τα παίρνεις και το φτιάξεις, ας πούμε, πάνω στο λάστιο σου. Εδώ είναι ο καλλιεργητής. 28 ποδαράκια έχει και η βάση επίσης είναι από τη συμπαθή. Θα δούμε τι είναι το κάθε ποδαράκι, πώς λειτουργεί. Εδώ είναι ο αντάπτορας που θα βάζουμε το προγραμματιστήρι VR εδώ και θα μας βγάζει απλά τα συγκύρωση και ποδαράκια για να αποστολή δεδομένων και λήψη δεδομένων απευθείας στον υπολογιστή για να το προγραμματίσουμε.
Οπότε είναι κάτι σαν προσαρμογές. Μας βοηθάει πολύ, ας πούμε, πάνω στο λάθος. Πρέπει να θέλει ακροδέκτης, πρέπει να κολλήσουμε έτσι. Πρέπει να κολλήσουμε εδώ ακροδέκτης. Αυτό δεν χρειάζεται και εδώ ακροδέκτης. Εδώ είναι ένα εξάπινο σε αυτό και εδώ ένα έξι πίσω. Θέλουν πολύ σε αυτό, δεν έρχονται πολύ να. Εδώ, πώς μπορούμε να προγραμματίσουμε τον ADR από USB, με USB να πάρουμε δηλαδή ένα καλό USB εδώ, στο υπολογιστή, στο κλασικό USB, μακρινά θα βγαίνει σε αυτόν τον τύπο και μετά μπορώ να πάρω από πέρα κάνουμε κολλήσεις εδώ πέρα στο βαράκι και πρέπει να τα βάλω για λήψη που στρώει δεδομένο και έχει ως κετάσει για να λειτουργήσει και το FTDI το οποίο κάνω πριν πάνω. Έτσι. Για να προγραμματίσουμε τον ADR, όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει το FTDI. Αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο που μετατρέπει το USB σε interface συνέχιση. Αυτό δεν έχει πάνω το Arduino, καθόλου. Στο Arduino δεν είναι μόνο. Στο Arduino Uno δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν υπάρχει πουθενά να συντάξετε κάτι τέτοιο. Απευθεία προγραμματίζεται με USB. Και αυτό είναι καλό γιατί δεν θέλει drivers. Δεν θέλει να εγκαταστήσει τον driver για το FTDI. Αν και οι δευτερές εκδόσεις των ολοκληρωμένων στημάτων έχουν ως ενωτομένο το λάδι με FTDI. Είναι καλύτερο το R γιατί δεν έχει καθυστέρηση. Έχει μετά όσο να θέλεις και να βάλεις δεδομένα. Το κύκλο να έχει ένα κάποιο χρόνο απόφαση και αν δεν υπάρχει πιο γρήγορα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να προχωρήσουμε τα οδήμα όλο παρά το δεδομένο. Εδώ λοιπόν να είστε σε ADR. Συνδέεται στον υπολογιστή. Αυτό το συνδέεται πάνω. Είτε απευθείας πάνω στην πλατφόρμα του ίδιου, θα δούμε υπάρχει ένας τρόπος να προγραμματίσει την πλατφόρμα του Arduino με αυτό το καλωδιάκι ή με τον adapter του υπολείου, που έχει 6 πλάι. Εδώ το κρύσταλλο, αυτό έχει δύο ποταράκια εδώ πέρα. Δεν φαίνεται όμως. Δεν είναι μόνο αυτό εδώ πέρα, σαν χάπι. Είναι και δύο ποταράκια. Αυτό παράγει παντούς. Σε συγχρόνια λειτουργία έχει 6 μεγαθέτες. Αρκετά καλή για embedded. Συνήθως έχουμε μάθει 2 GHz μικροπεξεργαστές, ξέρω εγώ, AMD, Intel, αλλά για PC, έτσι. Για embedded είναι λίγο, αλλά είναι και πάρα πολύ ικανοποιητικό. Μπορείς να κάνεις καλές εφαρμογές και να μην παρατηρείς κάποια καθυστέρηση, ας πούμε, στην απόβεση ή να αργεί να φτιάξει τον κώδικα. Είναι ικανοποιητικό. Ωραία, είδαμε το υλικό. Πάμε να δούμε λίγο τώρα ποια είναι τα βήματα. Τα βήματα για να φτιάξουμε το Arduino πάνω στο Raspberry. Αυτό το συμβατό Arduino που πλησιάζει το δισημίλια, το Arduino και το Uno. Το Uno μέχρι τόσο γιατί θα έχουμε αυτή τη διάρκεια κύκλο εδώ πάνω. Αλλά μέχρι το Arduino το είναι μόνο. Το πρώτο πράγμα που να κάνουμε είναι να συνδέσουμε πάνω στο Raspberry λογικά τι. Τα καλώδια ας πούμε της τροφοδοσίας. Δεν θα τροφοδοτήσουμε το Raspberry. Πρέπει να τροφοδοτήσουμε 5 βόλτ. Γιατί όταν έχουμε επεξεργαστεί θα λειτουργούν σε αυτές τις τάσεις. Οι τάσεις όμως εξωτερικά πιθανόν μια μπαταρία. Πεντάλλου της μπαταρίας, ας πούμε, δεν βρίσκεσαι. 9 βόλτ, 12 βόλτ ή λιγότερες. Οπότε θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ρυθμιστή τάσης, όπως σας είχα δείξει με 3 μπαταράκια, να το συνδεσμολογήσουμε έτσι και να μειώσουμε την τάση στα 5 βόλτ για να τροφοδοτηθεί το κύκλωμά μας. Να δούμε λίγο σιγά σιγά χρηματικά σε εικόνες. Σε όλο τώρα γιατί βλέπω τι έχω σκέφτει να δείτε.
εικόνες, πώς χτίζεται το... Εδώ μπορούμε να δούμε το διάγραμμα. Όσο φαίνεται, μπορούμε να δώσουμε. Και να δούμε τα διάφορα εξαρτήματα. Παράδειγμα, αυτό εδώ το είναι του Μιλάνου, έτσι, του Μιλάνου, που σημαίνει στα Ιταλικά 2009. Είναι το πεσημό. Εδώ βλέπουμε τον Eddie Mega, τον μικρολεκτή, το κρίσταλ, το οποίο συνδέεται με τον Eddie Mega. Συγγνώμη, το κρίσταλ είναι εδώ πέρα, έτσι. Θα δούμε τα λεπτάνια πάνω. Γενικά, μπορείτε να το μελετήσετε κάποια στιγμή, τώρα είναι αδύνατο να το δείτε όλα πώς συνδέονται και τι γίνεται. Εντάξει, μας πάρει πολύ ώρα. Να δείτε, εδώ το FTDI, το χειρίωμα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να προγραμματίσουμε τον FTDI. Έτσι, μπορείτε να μελετήσετε το σηκώσουμε και στο ίντερνετ. Ακριβώς το τι πάει πού και πώς γίνονται στις δημολογίες με αυτό εδώ πέρα. Πάμε να δούμε λίγο πάνω στο raster κυρίως, που έχει σε αυτή την εικόνα. Λοιπόν, εδώ έχουμε τις εικόνες. Εδώ τα διάφορα εξαρτήματα των θέλων που χρειαζόμαστε, έτσι. Πνοτές, τα καλωδιάκια, το κρίσταλο, το κουμπί, ο μετελεκτής επάνω, το κύκλωμα που από εκεί ως βήθα προγραμματίσουμε τον AVR, ο ρυθμιστής τάσης, κάποια LED, το raster και με είδο αντάκτορας που μπορεί να μην χρησιμοποιηθεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εξαρτάται από το ζήτημα, το δούμε μετά. Έτσι, εξαρτάται από το μικροελεκτή. Θα δούμε πώς. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να συνδεσμολογήσουμε τον voltage regulator πάνω στο raster, έτσι, για να μετατρέψει την τάση στην εξωτερική σε 5 volt. Κάνουμε τη συνδεσμολογία της τάσης λειτουργίας. Εδώ θα έρθει, θα φέρουμε τα ποδαράκια της εξωτερικής τροφοδοσίας. Μπορούμε να έχουμε ποδαράκια, ένα κλιπάκι που βγάζει το καλώδιο, θα φέρουμε εδώ. Ή μπορούμε να έχουμε ένα τροφοδοτικό, να το ρυθμίσουμε στα 5 volt DC, να το φέρουμε εδώ. Ή να βάλουμε εδώ ένα jack, πώς το λένε, που μπαίνουν, αυτό που είχα δείξει στην αρχή που είχε τα πάντα παρελοποιημένα, έπαιρνε το φωτοσία από τον τοίχο. Μπορούμε να το τοποθετήσουμε, να το συνεργολογήσουμε κατάλληλα βέβαια εδώ πέρα και να παίρνει το φωτοσία από το εξωτερικό καλώδιο, όπως είναι τα κινητά αυτού. Βέβαια, θα δούμε μετά κατά κόρυφο στο raster, κάτω, παίρνουμε την γύρω σχεδιάση και την πάμε απέναντι. Και συντάχνουμε και εδώ γύρω σχεδιάση, έτσι θα μην έχουμε μόνο εδώ. Θα δούμε μετά το προγραμμένο. Πάμε να δούμε το δεύτερο βήμα. Εδώ τοποθετούμε τον ρυθμιστή τάσης. Αυτό το 85, το 88, δεν παίρνει. Εδώ, που σας έδειξα την τάση και την γύρω σχεδιάση, την περνάμε απέναντι. Έτσι ώστε να μπορούμε να φέρουμε τάση και γύρω σε αυτό το κομμάτι και όχι μόνο εκεί πέρα. Και εδώ συνδεσμολογούμε τον ρυθμιστή τάσης. Βέβαια δεν φτάνει μόνο ο ρυθμιστής τάσης. Φέρει και κάποιους πυκνοτές αποσύνδεσης. Στην είσοδο και στην έξοδο. Για να αποσυνδέσουμε τα δύο κυκλώματα. Αυτό που είναι έξω από το ροδοτή και αυτό που είναι μέσα που υπάρχει για να τον χρησιμοποιήσουμε. Η συνδεσμολογία γίνεται ως εξής. Θα το δούμε μετά και σε τρισδιάστατη μορφή, όπως θέλουμε στο διάλειμμα. Αλλά είναι λίγο μικρότερες εικόνες και δεν ήταν καλά για να για όλους να σας δείξω. Πώς γίνεται η συνδρομική. Αυτό είπαμε έχει τρία ποδαράκια. Η γύρωση, η στερή είναι την δεξιά, όταν το βλέπουμε με το σιδεράκι μπροστά, έτσι. Στην αριστερή μεριά έχετε η τάση εξωτερική. Έτσι, είναι η γύρωση του τάση, η γύρωση στο κέντρο. Έχετε η τάση από εξωτερικά και την παίρνουμε από το δεξιό ποδαράκι που σας είχα δείξει ήδη που θα και ground. Οι δύο πυκνοτές συνδέονται, έτσι είναι οι ίδιοι. Οι δύο πυκνοτές είναι στο λεπτό. Είναι 10 μικροφαράδα. Και περισσότερο βάρος δεν μου πειράζει. Βέβαια, όχι όσο μεγάλο θέλουμε. Το ίδιο στο ίντερνετ και με 100 μικροφαράδα. Λειτουργήσει έτσι. Αυτό που λειτουργεί είναι μαθηματικά έτσι. Τι χρειάζεται για να βάλει την τάση που θέλει. Πώς δουλεύει. Χρησιμοποιούμε τους δύο πυκνοτές και το ένα το βάζουμε ανάμεσα στο αριστερό κουβαδάκι του regulator και τη γύρωσή του και το άλλο το βάζουμε στο δεξιό κουβαδάκι του
Ριγκουέδα και τη γύρωση την ίδια. Έτσι γίνεται η σεισμολογία. Άρα, μετά από αυτό το κύκλωμα, έρχεται εδώ πέρα η τροφοδοσία εξωτερική, η οποία είναι όποια προτιμάτε, αρκεί να είναι από μια βάση 7 μέχρι 16, ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο. Λιγότερο μπορεί να λειτουργήσει. Έτσι. Περισσότερο μπορεί να έχουν πρόβλημα να κάνει. Έτσι. Και εδώ πέρα έχουμε 5 βόλτ. Εδώ πέρα. Και από κάτω το μεταφέρουμε που είχαμε δει, εδώ πάνω και έχουμε εδώ 5 βόλτ. Έτσι. Εδώ πέρα δεν θα συμβαίνουμε τίποτα άλλο. Έτσι. Μπορούμε να συνδέσουμε από κάτω και πάνω τα κυκλώματα, τα πεντάλωτα που θα δουλεύουν. Αυτό που σας ανέφερα μόλις τώρα, η σύνδεση των δύο πυκνωτών αποσύνδεσης, στα άκρα εσόδου-εξόδου του εκφυνιστή τάσης, έτσι. Το εκφυνιστή τάση εκεί είναι και έρχεται. Ωραία. Πρέπει να συνδέσουμε οπωσδήποτε ένα λεντάκι, δεν είναι απαραίτητο, με αυτόν για τη βοήθειά μας, να ξέρω αν τώρα αυτή τη στιγμή χειρεύω το κύκλωμα ή όχι. Έτσι. Ένα λεντάκι το οποίο να δείχνει σούμε, αν υπάρχει τροφοδοσία, όπως στους υπολογιστές. Αν το βγάλω από την πρίζα, θα σβήσει το λεντάκι, θα το βάλω, θα ανάψω. Έτσι, να ξέρω αν υπάρχει ρεύμα τώρα εδώ πέρα. Με μια αντίσταση να προστατεύσουμε το LED για να μην το κάψουμε, από 220 μέχρι 470 θα λειτουργήσει. Δούμε λίγο σε... Εδώ. Το συνδέομαι στο κύκλωμα των 5 ευρώ, έτσι μην μπερδευτείτε εδώ τίποτα. Είναι δεν συνδέω πάνω, σε δύο πάνω. Η άρθρωση και η κάμπρος, που λέτε. Η αντίσταση για να προστατεύσουμε. Μόλις τροφοδοτείτε λοιπόν το κύκλωμά μας, από τα 5 ευρώ που υπάρχουν, θα τροφοδοτείτε το εθανάλωτο. Δεν θα έχει τάση στο κύκλωμα, θα σβήνει. Για να ξέρω λοιπόν αν υπάρχει τάση όχι στο κύκλωμα. Λοιπόν, ποια θα είναι η επιλογή μας, πώς θα τροφοδοτήσουν το κύκλωμα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Μια από την μπαταρία. Αρκεί να έχει ένα κλιπάκι και να βγάζει καλωδιάκια, τα οποία θα βάλω στη θέση που σας είχα δείξει. Με κάποιο εξωτερικό τροφοδοτικό να το ρυθμίσω ακριβώς τάση DC 5 volt και με κάποια κροκοδυλάκια, ας πούμε, όπως έχω ένα στέλι, θα τα βάλω εκεί με κάποιο τρόπο. Είναι το από τον τοίχο το τροφοδοτικό που θα το δείξει. Απλά θέλει και ένα τζακ αδάπτορα για να. Όχι, τα δάπτορα, υποδοχεία για να βάλω το κλιπάκι πάνω. Ναι. Η τάση πρέπει να είναι μεγαλύτερα από 7 βολτ και μικρότερα από 16. Αλλιώς δεν θα λειτουργήσει. Ή θα καεί, ή δεν θα λειτουργήσει. Μια μπαταρία των 9 βολτ ή των 12 βολτ είναι ανάμεσα από ό,τι είναι μια χαρά. Των 9 βολτ σύντομος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μπαταρίες που φορτίζουν από το φως, έτσι, κάτι που το φως έχει κάτι μπαταρίες. Όλα με μπαταρίες που φορτίζουν με το φως. Αν θέλετε να πάρετε μια, να κάνετε ένα ανάπτυγμα, να βάλετε ένα χωράφι που δεν υπάρχει ρεύμα εκεί πέρα τίποτα. Και ρεύμα εκεί, δεν υπάρχει καλή λύση. Πρέπει να γίνει κάπως έτσι. Λοιπόν, φτιάχνουμε Arduino, έτσι. Το Arduino έχει μια διαπαφή εισόδου-εξόδου, δηλαδή πώς επικοινωνούμε όλο το Arduino. Έχει κάποιους ακροδέκτες, εισόδου-εξόδου, κάποιοι είναι ψηφιακοί, κάποιοι είναι αναλογικοί. Η αναλογική είναι εισόδου, μόνο παίρνουν, έτσι. Ψηφιακοί είναι εξόδου. Ψηφιακοί να λέμε όχι απαραίτητα τυπικής λογικής, 0-1, high-low. Είχαμε αναφέρει και το PWM, μπορώ να γράψω ότι μέσα από 0 μέχρι 2,35, 256 διαφορετικές τιμές. Αυτό γίνεται με ένα... Και στην αναλογική γίνεται αυτό. Μπορεί να βάσει από 0 μέχρι και 23. Δηλαδή έχει 24 διαφορετικές τιμές. Την τάση, ας πούμε, την κάνει μια ανάλυση με 10 bit και το αναλύει έτσι, κάνει μια ανάλυση στα 10 bit. Και βγάζει, ας πούμε, δύο στιγμές και έχει τιμές. Μπορεί, είναι αρκετά ικανοποιητικό για διάφορες θητείες. Και στην έξοδο, όσο θέλω να δημιουργήσω μια σχετική ψηφιακή, αλλά να μην του στείλω απλά high-low, έτσι άκουσα το λεντάκι, σβήσω το λεντάκι, αλλά αν αυτό να φτιάξω ένα λόγο, να αποσβήνει το φωτάκι. Να δημιουργεί ένα εφέ, το fading fade out.
πρέπει να το πάω σε Red PWM. Και να γράφω εκεί πέρα τη μέση αθλητικές σχολείων, έχει 2.55, μια καθυστέρηση, ίσως για να το πετύχει. Ωραία, όλα αυτά εδώ πέρα θα παρέχει ουσιαστικά ότι η Μέγκα. Όχι, η Μέγκα έχει όλα αυτά μέσα στο κύκλωμα που προσπαθούμε να προλάβουμε, καταλήγουμε στο ίδιο Μέγκα. Ναι, όταν λέμε πιν 13 στο Ρεδρίνο, στο ίδιο Μέγκα δεν είναι μόνο το πιν 13 του ίδιου Μέγκα, είναι μπορεί να είναι το 27, ας πούμε, έτσι. Άρα πρέπει να κάνω μια φωτογράφηση, να πω ότι το Arduino μου, η υπηρεσία σου παρέχει είναι το reset button, τα digital input tables, τα λογικά, έτσι, και να πω ότι όλα αυτά επισκεφούν σε αυτούς τους εγκοδέμπες του ATmega, για να ξέρω πώς θα κάνω τη συνδεσμολογία. Αυτό υπάρχει έτσι, μπορεί να πει στο διαδίκτυο, έχει γίνει από κάποιους άλλους. Εδώ δείχνουμε πού θα μπει η τάση και πού θα μπει η γύρωση. Εδώ δείχνουμε το κύκλωμα, θα σας δείξω αυτό το κρυπτογράψιο, εδώ βλέπουμε το κύκλωμα από άποψη τροφοδοσία μόνο και τότε δεν υπάρχει τίποτα. Παίρνω μια τάση απ' έξω και το κάνω σε 5 ευρώ πάνω στο raster. Και ένα λεπτάκι να μας δείτε αν έχει τάση κύκλωμα ή όχι. Εδώ είναι το μάτι. Αυτό είναι ο Arduino ATmega. Έχει 28 μοδαλάκια. Είναι ολοκληρωμένο στη συσκευασία. Θα πούμε όμως ότι η λειτουργία στο Arduino αυτού που αναγράφεται κιόλας επάνω στην πλατφόρμα και αντιστοιχούν σε κάποια παράγια του ATmega. Καλά είναι αυτό να ξέρουν σε ποιες αντιστοιχούν, αλλά με το ψηφιακό πιν 5, έτσι με το πιν 5 ας πούμε πάνω στο ATmega. Η γύρωση ας πούμε είναι η γύρωση τώρα. Αναγράφεται έτσι. Τάση με τάση. Το reset είναι στο ποδαράκι 1. Από τα πιο πέρα. Είναι καλό για να ξέρουμε τι συνδέονται πού. Έτσι, να μην λέω ας πούμε στο Arduino, στο software, τα διάβασε στο πιν 12 που έρχω και να διαβάζει, ας πούμε, αντί να διαβάζει από το πιν 12 που είναι εδώ πέρα, να διαβάζει ας πούμε από το πιν 8, έτσι, και να έχουμε κάνει ένα ανασυμφή εντελώς αυτό που φτιάξει, το πώς λειτουργεί. Οπότε καλό είναι χαρτογραφικά να δουλεύει πρώτα, ώστε μετά με το software να δουλεύουμε σωστά. Δεν θα ξεκάθαρα όταν λέω διάβασα το πιν 8 που διαβάζει από τον Arduino ή γράψα αντίστοιχα. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε κάλλιστα. Το mapping του Arduino από τον Bell Mega 328 είναι ίδιο, δεν αλλάζει. Είναι ίδιο, όπως έχει περισσότερο φορά στην Ευρώπη. Αυτές έχει κάποιες τεχνικές διαφορές. Αλλά η είσοδος και η έξοδος του interface που τις συσκευασίες είναι ίδιο. Είναι σιριακός ο ATmega, δείτε, master input, slave output και επίσης master output στο slave input, έτσι δύο προγράμματα. Άρα εδώ πέρα φέρετε εδώ μέσα. Και πρέπει οπωσδήποτε να συνομιλήσουμε εκεί πέρα τα κυκλώματα που θα γίνονται σιριακοί.